Με τη σημαία του Ολυμπιακού να σκεπάζει το φέρετρό του, σύσσωμη η ερυθρόλευκη οικογένεια αποχαιρέτησε τον Γιώργο Δαλίβα. Τον αιώνιο θρύλο του συλλόγου, όπως τον αναφέρει ο πρόεδρος των Ερυθρόλευκων, Βαγγέλης Μαρινάκης. Ήταν όλοι εκεί, στο κινητήριο της Κεσαριανής. Η οικογένειά του, οι φίλοι του, παλέμαχοι του Ολυμπιακού, αλλά και απλοί φίλαθλοι της ομάδας για να πούν το τελευταίο αντίο στον πατριάρχη των ποδοσφαιριστών της ομάδας. Είμαστε εδώ, νομίζω, όλος ο Ολυμπιακός, φίλαθλοι του Ολυμπιακού, απλοί πολίτες, για να τιμήσουμε έναν πολύ σημαντικό ποδοσφαιριστή και ακόμα πιο σπουδαίο άνθρωπο, θα έλεγα, τον Γιώργο Δαλίβα. Είχα τη χαρά και εγώ προσωπικά όλα αυτά τα χρόνια να τον γνωρίζω και να συνεργαστούμε και στον Ολυμπιακό, αλλά και ως δήμαρχος, με το Σύλλογο των Βετεράνων και όχι μόνο. Παναλαμβάνω, ένας καταπληκτικός ποδοσφαιριστής για την εποχή του. Πρωτοπόρος και ένας καταπληκτικός άνθρωπος. Να ζήσουμε να το θυμόμαστε. Όλη η οικογένεια του Ολυμπιακού βρίσκεται σήμερα εδώ για να χαιρετήσει ένα πραγματικά μεγάλο, ένα θρύλο του Ολυμπιακού, ένα θρύλο του ελληνικού ποδοσφαίρου, ο οποίος απέδειξε όχι μόνο ως αθλητής και ποδοσφαιριστής, αλλά και ως άνθρωπος, πώς είναι να είσαι αγωνιστής και νικητής. Και είμαστε όλοι εδώ για να τον τιμήσουμε. Ήρθαμε σήμερα εδώ να ποτίσουμε φόρο τιμής στη θρυλική μορφή του Ολυμπιακού και του ελληνικού ποδοσφαίρου, τον Γιώργο Δαλίβα. Τον Γιώργο Δαλίβα, με όλη αυτή την καριέρα του στο ελληνικό ποδόσφαιρο, στον ελληνικό αθλητισμό, άφησε έτσι μεγάλη υποθήκη και παρακαταθήκη, που για μας που θα συνεχίσουμε αυτό το έργο είναι μεγάλη ευθύνη. Μάθαμε να ζούμε εδώ και 30 και πλέον χρόνια στο Σύνδεσμο Βετεράνων, με πρόεδρο τον Γιώργο Δαλίβα, και με αυτή την ιδιαίτερη σχέση που κάθε πρωί λέγαμε καλημέρα σαν Γενικός Γραμματέας για το τι πρόκειται να κάνουμε στον αγώνα, για το τι εκδηλώσεις έχουμε και να ασχολείται και να ενδιαφέρεται και για όλα. Θα ήθελα όμως να πω ότι στα 97 του χρόνια, λίγες μέρες πριν τις γιορτές, πήρε το ταξί από το Παγκράτη, πήρε το ταξί, τον έφερε στα γραφεία, προείδρευσε στο Διοικητικό Συμβούλιο. Τον πήραμε το αυτοκίνητο, βρήκαμε ένα ταξί για να ξαναγυρίσει στην Αθήνα, γιατί ήθελε να γυρίσει μόνος του στην Αθήνα. Ένας μύθος, ένας θρύλος, ένας πολύ ισχυρού έτσι, επίπεδου και προσωπικότητος άνθρωπος, που μας δίδαξε και μας έμαθε πολλά. Κύριε Τατζή, ήρθατε σήμερα να αποχαιρετήσετε έναν άνθρωπο με τον οποίο έχετε συμπορευτεί χρόνια, δεκαετίες ολόκληρες. Εσείς τον είχατε και προπονητή, είχατε πάρα πολλές καλές. Λουκά, είναι ακριβώς όπως τα λες. Ο Δαλίβας, ο Γιώργος, έφυγε από τη ζωή, αλλά δεν θα φύγει ποτέ από το μυαλό μας, δεν θα φύγει ποτέ από την ψυχή μας, δεν θα φύγει ποτέ από την καρδιά μας. Ο Δαλίβας υπηρέτησε τον Ολυμπιακό από τότε που γεννήθηκε. Εγώ δεν θα τον κρίνω το μεγαλείο του Δαλίβα. Ίσως κάνω κάποιο λάθος, ίσως κάποιο πέσω έξω. Εκείνο όμως, αυτός ο οποίος μπορεί να τον κρίνει και είναι και ο μοναδικός, είναι αλάνθαστος, είναι η ιστορία του Ολυμπιακού. Μας έφυγε ο πατριαρχής μας. Λείπει μεγάλη στην οικογένεια του Ολυμπιακού. Ο Γιώργος Δαλίβας ήταν και προπονητής μου. Περάσαμε ωραίες στιγμές μαζί. Είχαμε τις πλάκες μας, παίζαμε για αυτόν, γιατί είχε τον τρόπο και μας είχε κάνει να παίζουμε μόνο για αυτόν. Λυπούμαστε όλοι που έφυγε στα 99 του, στα 100 χρόνια. Μακάρι να τα πάρουμε κι εμείς. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που το σκεπάζει και τα συλληπιτήριά μου στην οικογένειά του. Εντάξει, συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις λέμε καλά λόγια, αλλά για τον Ολυμπιακό ήταν, νομίζω, η ίδια ιστορία του Ολυμπιακού. Άνθρωποι σαν και αυτόν έφτιαξαν το θρύλο του Ολυμπιακού. Εμείς οι νότεροι τον είχαμε σαν πατέρα μας πραγματικά, γιατί ήταν πάντα δίπλα μας, ιδιαίτερα από το Σύνδεσμο των Βετεράνων. Δεν ξέρω τι να πω, είναι δύσκολες στιγμές, παρόλο που έζησε μια γεμάτη ζωή, αλλά θα μας λείψει αφάνταστα. Με τον Γιώργο Δαλίβα, τον αείμνηστο Γιώργο Δαλίβα, τον πατριάρχη των Βετεράνων, είχα μια ιδιαίτερη σχέση και οικογενειακή και τον είχα σαν δεύτερο πατέρα. Τον είχα προπονητή πάρα πολλά χρόνια και στον Ολυμπιακό και στην προοδευτική που είχα πάει, τον είχα συναντήσει
ήταν κάτι παραπάνω για μένα από ένας απλός φίλος. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει, αθάνατος. Όλος Ολυμπιακός ήταν. Η ζωή του όλη ήταν Ολυμπιακός. Τον εγνώρισα από προπονητή μέχρι που ήταν και πρόεδρος στους Παλέμαχους. Μια ζωή δηλαδή κοντά, κοντά, πατέρας, φίλος, προπονητής. Τι άλλο να πούμε για τον Γιώργο. Μακάρι να φτάσουμε στα χρόνια του και να είναι ένα ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει. Κύριε Ζαρουλάκο, δύο λόγια για έναν άνθρωπο που ουσιαστικά είναι ιστορία του Ολυμπιακού. Όχι μόνο είναι η ιστορία του Ολυμπιακού, είναι και ο πατέρας όλων αυτών σήμερα που βλέπεις εδώ. Αυτός μας καθοδήγησε και αυτός μας έκανε παίχτες. Είναι, τι να πω τώρα, είναι μια μεγάλη απώλεια για όλους μας. Εύχομαι να είναι ελαφρύ το χώμα του και να είμαστε κι εμείς καλά να τον θυμόμαστε. Όλος ο κόσμος γράφει τη δική του ιστορία, αυτός έγραψε την ιστορία του Ολυμπιακού. Πιστεύω ότι εκεί που θα πάει θα τον περιμένουν όλα τα παιδιά της Θύρας 7. Ήτανε δυνατότερος και ταχύτερος από το χρόνο. Δηλαδή, θυμάμαι που μου έλεγε ο Παναγούλιας, έλεγα εγώ τι γλυκός άνθρωπος, τι καλός που είναι, τι σπουδαίος, τι έτσι, τι αλλιώς, και μου έλεγε αρκεί να μην τον συναντούσε στο γήπεδο. Για μένα ο Γιώργος Δαρύβας ήταν πατέρας και πατέρα τον αποκαλούσα. Και μέχρι ακόμα που ήταν και πρόεδρος μας, τον έλεγα πατέρα. Και όταν τον έλεγα πατέρα ήξερε ποιος τον εφώναζε. Έχω πολλά να πω σε πολλούς να για τον Γιώργο Δαρύβα. Είμαστε μαζί να με πολλά τα χρόνια και έχουμε πάρα πολλές, μου έχουν μείνει πάρα πολλές αναμνήσεις από αυτό να είναι. Δεν θα τις ξεχάσω ποτέ μου. Πρόσκολος εκεί που πάει να είναι πάντα καλά. Τον Γιώργο είχαμε από μικρός που ήμουν, είχαμε γνωριμία, γιατί η γυναίκα του ήταν στα 50 μέτρα από το σπίτι μου, εκεί που τη γνώρισε. Είχαμε κάνει και γλέντια εκεί στο σπίτι. Εν πάση περιπτώσει, να σας πω κάτι μόνο για τον Γιώργο, γιατί δύσκολα, ήμουν στα 17, 16-17. Έφυγα από τη Χαροκόπου με τα πόδια και πήγα στο Παναθηναϊκό το γήπεδο. Οι αθλητικοί συντάκτες είχαν αφιερώσει ένα κύπελο το 53 και πήγα με τα πόδια. Να μπω μέσα, λεφτά δεν υπήρχαν. Περίμενα να ανοίξει, να μας ανοίξουν τελευταία 20 λεπτά. Ανοίξανε, κέρδισε ο Ολυμπιακός 3-0. Εγώ που μπήκα μέσα είδα μόνο τον Δαρύβα να πάρει την μπάλα κάτω από τη γραμμή της έδρας, να τον κυνηγάει ο Γούλιος και ο Παραγιός, αυτά ήταν τα δύο μπακ της ΑΕΚ τότε, μέχρι που έφτασε στην περιοχή, του βγαίνει ο Δελαβίνιας για να του κλείσει το χώρο και του κάνει ένα χαστούκι έτσι και την περνάει από πάνω. Αυτά που σας λέω τώρα. Δεν πιστεύω να το έχει δει αυτό το πράγμα κάποιος άλλος. Είναι δύσκολο. Πρέπει να είναι εν ζωή, όπως είμαι και εγώ, και να το έχει δει. Δεν υπάρχει άνθρωπος ανεξαρτήτου οπαδικής συμπάθειας που να μην εκτιμάει τον Γιώργο τον Δαρύβα. Και σαν ποδοσφαιριστής και σαν στέλεχος στον Ολυμπιακό τόσα χρόνια. Είναι μια, όπως το είπατε, ιστορία, μεγάλη ιστορία όσον αφορά τον Ολυμπιακό και μέχρι τις τελευταίες μέρες του ακόμα ήταν παρόν σε όλες τις εκδηλώσεις που είχε ο Ολυμπιακός. Ήταν το δεύτερο του σπίτι. Μεγάλη μορφή ο Δαρύβας και σαν ποδοσφαιριστής πήρε πρωταθλήματα κύπελα και σαν προπονητής πήρε το ίδιο κύπελα. Έκανε πρόεδρος στους βετεράνους του Ολυμπιακού και αυτό που ήθελα να πω και να ευχαριστήσω τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, τον Βαγγέλη τον Μαρινάκη, που οτιδήποτε μας συμβαίνει, είτε άρρωστοι είμαστε, είτε θα πάμε στο Θεό, τα αναλαμβάνει όλα και μπράβο του και συγχαρητήρια. Αυτό να δίνει υγεία στην οικογένειά του. Ο Γιώργο τον Δαρύβα, έχω να πω τα καλύτερα, ήταν από τους πρώτους ποδοσφαιριστές και τον είχαν δώσει και ένα ιταλικό όνομα, το Λορέντζι, είναι από κάπου που είχε παίξει τόσο καλά που θύμιζε τότε εποχή. Εγώ ήμουν μικρός τότε και κοιμούμουν στη φόρμα επάνω για τον πατέρα μου, με έπαιρνε στο γήπεδο και επειδή ήμουν κουρασμένος κοιμούμουν στη φόρμα του Μουράτη. Είναι δηλαδή ένας άνθρωπος αξιολάτρευτος την εποχή εκείνη, αλλά και τώρα θα μείνει αξέχαστος. Ο κύριος Γιώργος, ο πρόεδρος, ο Δαρύβας, ο θρύλος του Ολυμπιακού, είναι ένας
θρύλος του Ολυμπιακού. Ήταν πάντα δίπλα μας, μας αγάπαγε όλα τα παιδιά και μας βοηθούσε και μας στήριζε πάντα. Θέλω να δώσω θερμά συλληπιτήρια στην οικογένειά του και ειδικά στην κυρία Μαρία και να έχει καλό παράδεισο. Είμαι από τους τυχερούς που τους τιμούσε με τη φιλία του ο Γιώργος Δαρίβας, ο Φελικός Λορέντζο. Ήταν ένας ποδοσφαιριστής πολύ προχωρημένος σε σχέση με την εποχή που έπαιζε. Η κοφτή του τρίπλα, για να πω και λίγο στα ποδοσφαιρικά, είναι παροιμιώδης. Προσέφερε τα πάντα στον Ολυμπιακό, προσέφερε τα πάντα στον ελληνικό αθλητισμό, δημιούργησε μια παράδοση ποδοσφαιριστών ανιδιοτελών και κρατήστε το αυτό ιδιαίτερα. Και νομίζω ότι ο Ολυμπιακός καλώς τον τιμά. Αποχαιρετούμε τον Γιώργο Δαρίβα, τον Μακρονησιώτη, τον μεγάλο ποδοσφαιριστή, τον μεγάλο άνθρωπο. Είναι μια τεράστια απώλεια και για τον Ολυμπιακό και για όλη την κοινωνία, ηθική και πολιτισμική, η απώλεια ενός τέτοιου ανθρώπου.